Ο Εμίλιος Χιλάκης είναι εδώ, εγώ θα τρελαθώ. Εγώ την είδα που ξύνησε πάντως. Ναι. Την είδα. Ήμουνα εδώ απ' έξω και έβλεπα τώρα στο monitor και ξύνησες. Ξύνησε. Το είδα. Ναι, την ξέρεις. Θα τα πούμε. Την ξέρεις τώρα πώς είναι. Αρχικά, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω τίποτα πια. Βλέπεις το βλέμμα. Μου το έπανε, όντως. Το πίστευε ότι δεν ήξερα τίποτα. Το πιστεύω. Τι κάνεις, Εμίλε, καλώς ήρθες αρχικά. Αγόρι μου, λοιπόν. Πώς είσαι. Πώς είσαι αρχικά, τι κάνεις, πώς πήρες απόφαση να ξαναμπείς στη διαδικασία γυρισμάτων, γιατί δεν έχεις πολλά χρόνια. Δεν είχα έχεις... πάρα πολλά χρόνια. Από νησί. Ναι, από το νησί. Μια δεκάρα, πες. 10-11 χρόνια υπολόγισε. Πώς πήρες την απόφαση αυτή να ξαναμπείς, γιατί είναι ένας ρυθμός πολύ συγκεκριμένος, εννοώ το γύρισμα. Ναι, βλέπω τα μάτια σου. Λοιπόν, θα σου ξεκούραστο, πω. Ξεκούραστο. Βέβαια. Πολύ δυνατό. Έχει 8 ώρα το προγύρισμα. Θα σου πω τι γίνεται. Εγώ είμαι τεμπέλης για αυτούς τους ρυθμούς. Δηλαδή θέλω τους ρυθμούς του θεάτρου. Που είναι 5 ώρες πρόβα για να μάθεις ένα κείμενο το οποίο θα κρατάει 2 ώρες. Σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Να έχεις την υπόλοιπη μέρα δική σου, να πηγαίνεις λίγο την παράσταση, ένα φαγητό. Με έναν τρόπο δεν την έχεις ποτέ, γιατί έχεις το πρωί πρόβα για το άλλο που θα κάνεις. Γιατί και εσύ κάνεις πάντα πολλά όμως. Άκου σήμερα, πού να τα ακούσεις όλα που έχω να σου πω. Λοιπόν, και την πρώτη μέρα που είχα γύρισμα, είχα προσπαθήσει να μάθω τα λόγια δεκάωρου γυρίσματος το προηγούμενο βράδυ. Πήγα. Με το άγχος όλου του κόσμου. Μα φυσικά. Δεν είπα τίποτε απολύτως. Έπαιρνα διαρκώς το κείμενο ξανά να το διαβάζω και συνειδητοποίησα ότι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι στους ρυθμούς αυτούς να αφήνεσαι στους εξαίρετους συναδέρφους. Όλα αυτά τα φοβερά παιδιά που είναι εκεί πέρα, τα οποία με έχουν καλοδεχτεί. Μα φυσικά. Τα οποία πραγματικά τα αγαπάω πάρα πολύ. Και είναι και πολύ ωραίο που παίρνεις μέρος σε μια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητάω. Και γενικά, επειδή εσύ το καταλαβαίνεις ότι είναι όλοι ερωτευμένοι μαζί σου, το έχεις νιώσει εσύ αυτό. Θα πάω αλλού την κουβέντα. Την έχει το. Μη γελάς, βλέπω. Το έχεις νιώσει. Ότι είναι, πώς να σου πω, ακούνε Εμίλιο Χιλάκη και παθαίνουν τρέλα. Πώς να σου πω. Τον θέλουν τον Ακύλα. Οι άντρες λίγο συνήθως, λίγο. Εντάξει, μωρό, γιατί μια ωραία φωνή μπα. Δεν έγινε δεκα. Τα κορίτσια είναι όλα. Α, Εμίλιο, παθαίνουν μια τρέλα. Εδώ τώρα στις Μέλισσες κάνεις ένα ρόλο ο οποίος δεν είναι πολύ αγαπητός. Το λες πάρα πολύ ευγενικά. Τι να κάνω, αφού είσαι καλεσμένος μου. Σέβομαι που ήρθες μέχρι εδώ. Κάνεις ένα τέρας. Μπορώ να. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μίλασα να. Κάνεις ένα ρόλο ο οποίος είναι. Δεν είναι καλό παιδί. Όχι, κάνω ένα ρόλο ο οποίος είναι ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας πριν από πάρα πολλά χρόνια, που μπορεί να υπάρχει ακόμα και τώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλεύεται καταστάσεις για να πλουτίσει. Α, υπάρχει σε θέσεις τώρα αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος πουλάει ιδεολογία για να πλουτίσει. Και ειδικά την πολύ ακραία ιδεολογία, την οποία δεν την πιστεύει τόσο πολύ ο Κύλλας Μεγαρίδης, όσο τη χρησιμοποιεί την ακραία ιδεολογία του εθνικιστή. Τι? Χειριστικότερος όλων. Ναι, νομίζω πως η λέξη επίσης είναι πάρα πολύ ευγενής για τον manipulator αυτόν που λέγεται Κύλλας Μεγαρίδης. Και επίσης έχεις βάλει και μία δόση, μαθαίνω, μία δόση σφυρίγματος, ότι δεν πάει και πολύ με τα καλά. Θες να φύγει λίγο το μάτι. Βέβαια, θες λίγο να φύγει αυτό το μάτι. Νομίζω, αυτό νομίζω είναι η δικιά μου πινελιά σε ένα ρόλο ο οποίος είναι πολύ καλογραμμένος. Σε ένα ρόλο που ανήκει σε ένα suspense το οποίο πραγματικά περιμένεις κάθε φορά να δεις πού θα φτάσει αυτή η σχέση των ανθρώπων του διαφανείου σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Και νομίζω πως το δικό μου το touch που έχω κάνει, αυτό το άγγιγμα, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι πάρα πολύ βίαιος, είναι και πάρα πολύ γλυκός. Μάλιστα. Πες μου, μπράβο. Ευχαριστώ. Επειδή, ρε παιδάκι μου, όταν καλούμαστε να παίξουμε κάποιους ρόλους, εσείς ηθοποιοί, εμείς παλιά παίζαμε, κάποια στιγμή, όλοι οι ρόλοι με κάποιο τρόπο, ο ηθοποιός πρέπει να βρει έναν τρόπο να τον αγαπήσει το ρόλο που θα ενσαρκώσει. Δηλαδή, ακόμα και να είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου σε ένα έργο, σε μια τηλεοπτική σειρά, ενώ πρέπει ο ηθοποιός να βρει κάποια πράγματα, να τον αγαπήσει, τουλάχιστον να του τα δικαιολογήσει, για να μπορέσει να τα. Αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Λέω βλακίες εδώ και 30 δευτερόλεπτα. Έχω βρει ακριβώς όλα αυτά τα οποία μισώ σε αυτούς τους ανθρώπους και τα αναδεικνύω. Α, okay, το ακούω και αυτό σαν τεχνική. Ναι. Αλλά δεν το δικαιολογεί σε τίποτα. Δεν έχει να δικαιολογήσει κάτι σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι βίαιος, ο οποίος είναι χειριστικός και ο οποίος τα πάντα τα κάνει με σκοπό. Δηλαδή, άλλο να είσαι στοχοπροσιλωμένος και άλλο να είσαι ο Ακύλλας Μεγαρίδης. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το καταλαβαίνω. Έχεις κάνει λοιπόν ένα πολύ ωραίο σποτ στο κομμάτι το αρνητικό. Οπότε λες, θα το φωτίσω εδώ και να καταλάβετε και πας και ξυπνήστε να τους δείτε και λίγο πιο καθαρά τους γύρω. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις κάποια ενημέρωση, θα συνεχίσει του χρόνου το σύριαλ, θα είσαι. Θα συνεχίσει για άλλα δύο χρόνια το σύριαλ. Άλλα δύο χρόνια. Ναι. Τι. Τρελαθήκαμε από τη χαρά μας, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Θα συνεχίσει για άλλα δύο χρόνια. Στον επόμενο κύκλο θα κατέβουν οι εξωγήινοι. Είναι βλάκα το παιδί.
Το παιδί είναι αυτό. Γι' αυτό είναι ωραίος, αλλά είναι και κλόουν. Μα για... γιατί, πίστεψέ με, όλα τα έχει ζήσει στο Διαφάνη. Αν κατέβουν οι εξωγήινοι στο Διαφάνη και δεν έρθω να κάνω guest, θα γίνω τρελός, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, θα εισηγηθώ. Θα εισηγηθεί, άμα είναι εξωγήινοι. Οποιαδήποτε άλλη ιστορία δεν με ενδιαφέρει, μόνο αν πάει πια στο διάστημα το Διαφάνη. Γιατί σιγά σιγά με αυτά που του συμβαίνουν, ανήκει κάπου στο διάστημα. Είναι ένα δικό του σύμπαν. Νομίζω. Ναι, γιατί βασίζεται στην εποχή και τα λοιπά, παίρνει στοιχεία. Αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν, πώς δεν έχουν να χτυπήσει τα κεφάλια του σε κάθε. Ναι, οπότε λες μια χαρά. Παράλληλα και κάποιο θέατρο θα σε ενδιαφέρει που κάνει, ενώ κάποια σκηνοθεσία. Και σκηνοθεσία. Κοίτα, το από τον Σεπτέμβριο, από τον ένα πολύ εύκολο έργο που παίζουμε, είναι η προδοσία του Πίντερ στο θέατρο Βρετάνια. Το ξέρεις πολύ καλά το θέατρο αυτό. Τι ωραίο. Έχεις μεγαλουργήσει. Τι ωραίο. Έχεις κάνει την υπέροχη παραστασή σου εκεί, την Βερβερίτσα. Ευχαριστώ. Άκου τι ωραία λόγια. Πού τη θυμήθηκες. Εδώ πέρα λέμε ότι εγώ είμαι παλιά ηθοποιός. Σε άλλη ζωή πια. Είναι πολλά τα χρόνια. Προδοσία. Κι όμως ήμασταν ομόσταυλοι, γιατί ουσιαστικά εσείς είναι από πάνω, ήμασταν από κάτω από το Φάρο. Στο Αθηνών. Στο Αθηνών, ναι. Πολύ ωραίο έργο αρχικά, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Με την Αθηνούλα μου και με τον Λάζαρο, το σπουδαίο αυτόν ηθοποιό. Ο Λάζαρο Κυριακόπουλος. Υπέροχη. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή σχιζοφρένεια, αλλιώς δεν βγαίνει, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να βγει και η ζωή έτσι. Νομίζω πως αν ξέρατε τι περνάμε επί σκηνής την ώρα που εσείς βασανίζεστε μαζί μας. Φρικτό. Το πώς εμείς επικοινωνούμε σε πολύ μικρά σημεία τα οποία μας κάνουν και τα μπορούμε να αντέχουμε το βάρος αυτών των ρόλων. Τα βλέμματα, αυτά τα βλέμματα. Δεν είναι μόνο τα βλέμματα, είναι η μικρή στιγμή της ανατροπής της δικιάς μας που έχουμε μεταξύ μας για να μπορούμε να σκάμε λίγο το χυλάκι μας. Το λέει και ο Εμίλιος Χυλάκης, ναι. Να σκάει το χυλάκι. Εδώ μιλάμε για inception πια. Για να μπορούμε ουσιαστικά να αντέχουμε αυτού του είδους τους ρόλους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι και πάρα πολύ σκληροί. Ξέρεις, το να βυθίζεσαι το ρόλο είναι μια πολύ παλιά τεχνική. Ναι, δεν γίνεται, όχι. Το να αντέχεις τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι είσαι ένας άπιστος σε σχέση με τον φίλο σου και με τη σύζυγό του, να είσαι διαρκώς άπιστος προς τον εαυτό σου, να διαχειρίζεσαι διαρκώς τη λέξη προδοσία, είναι αρκετά βαρύ. Θέλουμε τη μικρή στιγμή που εμείς, ο Λάζαρος και η Αθηνά, μπορούμε να γελάσουμε πίσω από τις λέξεις. Να πάρετε και μία μικρή ανάσα. Ναι. Το καλοκαίρι θα κάνεις περιοδία. Την είχες εδώ πέρα, τη γιώτα μου, την Έγκα. Την είχα, ναι. Α, βέβαια! Όχι, βέβαια την είχα. Την είχα, αλλά κάτι νομίζω αναφέρθηκε. Τιμίδια. Μπράβο. Θα κάνετε τη μύδια. Ναι. Τι ωραία, σε ζηλεύω. Θα κάνουμε μύδια. Θα κάνουμε μύδια. Η γιώτα θα είναι μαζί με τη Μυρτώ Αλικάκη, οι δύο κορυφαίες του χορού. Η γιώτα θα αναλάβει το μέλος, θα αναλάβει το τραγούδι. Και η Μυρτώ θα αναλάβει τα περισσότερα μέρη του λόγου στο χορό. Και θα είμαστε οι τρεις υποκριτές. Η Αθηνά θα κάνει μύδια. Εγώ θα κάνω τροφό. Την τροφό. Την τροφό. Τον Κρέοντα και τον Ιάσονα. Και ο Αναστάσης Ροηλός. Ναι. Επίσης ένας εξαίρετος ηθοποιός που παίζουμε μαζί στις Μέλισσες. Ναι. Θα κάνει τον παιδαγωγό που διαρκώς θα έχει στα χέρια του τα δύο παιδιά. Και αυτό το έργο. Ναι. Αυτό το έργο είναι. Σε αυτό το έργο είναι. Θα κάνει τον Αιγαία που δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Α, θα κάνει όλα τα πάντα. Και θα κάνει και τον Αγγελιοφόρο που μας λέει. Τα καλύτερα νέα ever. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα κάνετε όλο αυτό. Α, πολύ ιδιαίτερο ανέβασμα. Μου αρέσει πάρα πολύ, εννοώ. Ναι. Και πώς δίνεται και ευκαιρία να. Πώς να σου πω, παιδί μου, σε ένα έργο να παίξει. Μην παίξει τώρα, έπαιξα μια φορά την τροφό, μια φορά τον. Θα παίξω τώρα, μια φορά θα είναι. Θα παίξω Κρέοντα, θα παίξω όλα με κάποιο τρόπο. Είναι το σύστημα, Νίκο. Στην αρχαία, στο αρχαίο ελληνικό, στο αρχαίο αττικό δράμα, στο θέατρο του Διονύσου, ανέβαιναν τα έργα με τρεις υποκριτές. Γιατί υπήρχε μια τηλετουργία. Δεν ήταν τόσο πολύ θέμα η ψυχολογία του χαρακτήρα, όσο πώς ο κόσμος ακούει τα λεγόμενά τους. Εξού και λέγεται επικό θέατρο του Μπρέχτ, δηλαδή το τι έχει υποθεί. Ήταν σχεδόν επικό το θέατρο στην αρχαία Αθήνα, ναι. Στην Δημοκρατία της Αθήνας. Και επίσης, επειδή ήταν ακριβώς εργαλείο δημοκρατίας, αυτό δηλαδή που πολλές φορές το έχουμε χάσει, πως η τέχνη πραγματικά σε φέρνει πρώτων ευθυνών σου, ναι. Δεν ήταν το θέμα τόσο το πόσο κλαίει η μύδια τα παιδιά της, κλαίει ο Ιάσονας τα παιδιά του, είναι το πώς έφτασε η μύδια, η ξένη, να εκδικηθεί την εξουσία
με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολλά τα πράγματα έτσι όπως τα λέω και πάρα πολύ μπερδεμένα, το ξέρω. Όχι, δεν μιλάω είναι... γιατί δεν είναι μπερδεμένα και σε αφήνω απλά γιατί έχεις μια ροή στον εγκέφαλό σου για να πεις αυτά που πρέπει να πεις. Για να μπορέσω λίγο να καταλάβω, γιατί όντως μου κάνει εμένα, στο δικό μου ταυτί, ιδιαίτερο το ανέβασμα, μου δημιουργεί πολύ ενδιαφέρον. Το έργο είναι αγαπημένο δικό μου έργο, το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το έργο. Δεν ξέρω και γιατί είναι μαύρο και άραχνο. Παρά όλα αυτά, το αγαπώ. Ναι, ενώ το αγαπώ, ρε παιδί μου, κάπως. Και μου αρέσει πάρα πολύ όλο όπως το έχετε φτιάξει και όπως θα γίνει. Ανυπομονώ, η αλήθεια είναι. Θα παίξετε και Αθήνα, φαντάζομαι. Θα παίξουμε Αθήνα, ναι. Έλα, παιδάκι, θα παίξουμε, θα κάνουμε μια μεγάλη περιοδία. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς κατά καιρούς μαζί. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας τη Γιώτα, η οποία είναι πολλά χρόνια μέρος της οικογένειάς μας, εντός εισαγωγικών, της καλλιτεχνικής ανάγκης που έχουμε εμείς για να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας. Είναι ο Καμαρωτός ο Δημήτρης στη μουσική, θα είναι η Πατρίσια η Απέργη στην κίνηση, θα είναι η Εύα η Νάθενα στο σκηνικό και στο κοστούμι. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους που εγώ, όταν διαβάζω το δελτίο τύπου, λέω πόσο θα ήθελα να είμαι σε αυτή την παράσταση. Ωραίο είναι αν αυτό. Αν δεν ήμουν. Είναι υπέροχο αυτό. Και γενικότερα έχω μια αίσθηση, δεν έχουμε δουλέψει ποτέ μαζί, αλλά έχω μια αίσθηση και από ό,τι έχω ακούσει ενώ, αλλά και με την επαφή, όποια επαφή, κάθε φορά που μιλάμε, ότι έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που αγαπάς το θέατρο και όπως το κάνεις. Πολλοί κόσμος που ασχολείται το αγαπάει, δεν εννοώ δεν αγαπάνε οι άλλοι. Αλλά εσένα η προσέγγισή σου με έναν τρόπο, γιατί έχεις φέρει και την οικογένεια με την Αθηνά μαζί, μέσα σε αυτό εδώ και με κάποιο τρόπο προχωράτε μαζί, κάπως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το θαυμάζω και μπράβο. Αλήθεια το λέω. Σε ευχαριστώ. Νομίζω πως και η Αθηνά και εγώ αγαπάμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που δουλεύουν στο θέατρο. Άρα, κατ' επέκταση, να αγαπάμε πάρα πολύ το θέατρο. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου τη φιλήσει την Αθηνά. Βεβαίως θα τη φιλήσω. Και να έρθει και αυτή όποτε θέλει. Περίμενε τώρα, θα σου πω κάτι, θα τη φέρουμε κάποια στιγμή. Αν θες να μιλήσουμε για την Book Voice. Of course. Οι ηθοποιοί που διαβάζουν τα παραμύθια. Βεβαίως. Πες μου, δεν είναι παραμύθια. Τι είναι. Εγώ, ας πούμε, για να καταλάβεις, διαβάζω το Συμπόσιο του Πλάτωνα. Καθόλου παραμύθι. Πολύ με μπράβο, πολύ καλή ενημέρωση έχω μόνο μου. Άσε. Θα στα πω εγώ. Πες εσύ, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι μια πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί, η Book Voice, η οποία διαβάζουμε καλλιτέχνες ολόκληρο βιβλίο. Είναι μια πλατφόρμα που υπάρχουν 80 πολύ σημαντικοί ηθοποιοί, νεότεροι και της γενιάς μου και ακόμα παλαιότεροι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουμε την αξία του καινούριου εντός αγωγικά προϊόντος, που είναι, δεν είναι το Συμπόσιο του Πλάτωνα, είναι το διαβάζει ο Εμίλιος Χιλάκης. Δεν είναι η απολογία του Σωκράτους του Πλάτωνα, είναι που το διαβάζει ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Είναι τι διαβάζει η Αθηνά Μαξίμου από Καζαντζάκη, τι διαβάζω εγώ από Καζαντζάκη, τι διαβάζει ο Πυγμαλίων ο Δωδεκαρίδης, ο Νίκος ο Κουρής. Νομίζω πως άμα ξεκινήσω να λέω τα ονόματα θα μας πάρει η ώρα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ, λέω το καταλάβω. Λέω ενδεικτικά κάποιους συναδέρφους, οι οποίοι είναι έχουν πάρει μέρος. Γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται σε αυτό? Ο κόσμος ήδη ανταποκρίνεται πάρα πολύ θετικά. Είναι η φωνή του βιβλίου, είναι τα audiobooks που λείπαν από την Ελλάδα. Σήμερα μου είπε μια συνάδελφος αγαπημένη ότι η μητέρα της που έχει εκφύλιση ο Χράς Κυλίδας, επιτέλους μπορεί να ξανασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Το γιατί πιστεύω τη βοηθάει αυτό. Μα να σου πω κάτι. Έρχεται στην εποχή του, είναι σύγχρονο, το καταλαβαίνω, εννοώ. Εδώ και βλέπετε τους περισσότερους των ανθρώπων. Κανείς δεν ήρθε καλέ. Πέντε ονοματέστε, τι μας κάνεις ολόκληρο πρόλογο. Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή πραγματικά δεν λέω ονόματα γιατί θα. Όχι, είναι πολύ. Είναι πολύ. Ναι. Είναι πάρα πολύ. Ναι. Εγώ γιατί δεν είμαι, αλλά είναι πολύ τέλειο. Θες να έρθεις? Όχι, δεν θέλω να σχαλάσω την παρέα σας. δεν τελειώνουν και τα βιβλία βέβαια, αλλά άσε. μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όντως με κάποιο τρόπο δημιουργείται ευκολία, με ή χωρίς εισαγωγικά, να ακούσεις ένα βιβλίο. Σαν να το έχεις διαβάσει, να ακούσεις το λόγο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί μπορεί, ας πούμε, εγώ δεν είμαι πολύ φίλος να καθίσω και να ξεφυλίσω. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο για να το κάνω. Με αυτόν όμως τον τρόπο, μου είναι πολύ πιο εύκολο να μπω στη διαδικασία. Οπότε, στο τέλος της ημέρας, θα έχω βγει κερδισμένος και δεν έχω ακούσει και κάποιον από αυτούς που αγαπώ, εννοώ και τα λοιπά και μου αρέσουν, με τον τρόπο του να μου αφηγηθεί αυτό που διαβάζει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, γιατί απολαμβάνεις και τον τρόπο του γνωστού σου καλλιτέχνη. Ακριβώς. Απολαμβάνεις μια φωνή την οποία την ξέρεις, σου είναι οικεία σε κάτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, όταν διαβάζεις. Εγώ διαβάζω με τον υπέροχο Γκάτσμπι του Σκοτ Φιτζέραλντ. Σχεδόν είχα αρχίσει να παίζω τον κάθε ρόλο. Πω. Ήταν ο τρόπος που. Ωραίος ο τρόπος αυτός. Και νομίζω πως ο τρόπος αυτός είναι ασφαλής για τον κόσμο. Γιατί ακούει κάτι από κάποιον που νιώθει ήρεμα,
ασφάλεια. Εγώ πήγα να ακούσω τώρα τον, του Πλάτωνα, του, του Σπύρου του Παπαδόπουλου, την απολογία του Σοκράτη. Και είναι σπουδαίο, είναι υπέροχο. Α, πάρα πολύ ωραία. Υπέροχο, υπέροχο. Άρα λοιπόν αυτό, πώς, πού μπαίνουμε, bookboys.gr. Πάρα πολύ ωραία. Περίμενε, το μοίραμε. Bookboys.gr. Wild Bees in Antenna. Εκεί πέρα με ένα πολύ γλυκό. Μου κάνεις. Σου κάνω ναι. Βιογραφικό αγγλικό. Βιογραφικό summary. Άρα έχουμε Book Voice. Wild Bees, you know from Antenna. Betrayal. The Betrayal. The Betrayal. Britannia Theatre. Medea. Medea in the summer. I can't believe who are you, Emilio Skilakis. Για τα Μέγκα. Mind blowing. Εντάξει. Τώρα, άκου τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Τώρα θα σε χαιρετήσω, αλλά θα έρθείτε η Μεντέα. Μεντέα προς το τέλος. Θα έρθουμε Μεντέα προς το... Μεντέα θα ήθελα. Προς τον Ιούνιο εκεί πέρα. Ναι, ωραία. Ναι, θα ήθελα εγώ. Στο λέω από τώρα, έχετε στο μυαλό σου. Εντάξει, εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν ο Εμίλιος Χιλάκης, μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά, Εμίλια. Πάω σε break, χαιρετάω. Λοιπόν, μη σηκώνεσαι, μη ξεκουράσου λίγο, κάνεις και τόσα πολλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ. Μωρό μου δεν τελειώνει.